Είναι κοντά μα ο κύριο Δημήτρη Καραμπέρη, είναι ο περιφερειακό διευθυντή του ΑΕΔ Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Καλώ ήρθατε, κύριε Άστε Καραμπέρη. Μα λείψατε, είναι η αλήθεια. Μα ναι, και εγώ επειδή ήμουν οικείο το περιβάλλον εδώ, είναι αλήθεια ότι έχω καιρό να έρθω. Θα <laughs> κομπήσω, οπότε τώρα θα είμαι ιδιαίτερη και μεγάλη. Με γεμάτα χάρα. τα χέρια ήρθατε. Ε, όποτε έρθουμε ε, πάντα κάτι δώρα. καλό λέμε. <laughs> Πάντοτε κάτι άλλο. Λοιπόν, καλό για να ξεκινήσουμε από το θέμα τη κοινοφελή εργασία. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα, λέει, για το νέο πρόγραμμα, αλλά άργησε όμω αυτό. Τι ναι. Άργησε λίγο. Περιμένουμε από το Υπουργείο Εργασίας να βγάλει τη δημόσια πρόσκληση. Πιστεύω ότι μέσα στο Νοέμβριο θα το προλάβουμε. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά 35.000 θέσεις εργασίας. Ε, το γνωστό κοινοφελέ πλαίσιο, με οκτάμινη επιδότηση, με μοριοδότηση, Αυτέ αφορούν λοιπόν, εκατοντάδε ειδικότητε, έτσι. Ναι, ναι, όλε οι ειδικότητε. Είναι... Ήδη έχει γίνει μια προεργασία με του Δήμου έχουν βγει οι ειδικότητε από του Δήμου τι θέλουν να πάρουν. Οπότε, μόλι βγει η δημόσια πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι mm -hmm. θα μπουν μέσα στο σελίδα του ΟΑΕΔ και θα δουν εκεί τι ειδικότητε υπάρχουν και ποιοι Δήμοι είναι. Mm -hmm. Τώρα, εδώ να το έχουμε. Δευτεροβάθμια υπόψη. αφορούν. Τεχνολογική αφορούν. Όλα, όλα, Πανεπιστήμια τα πάντα, αφορούν. τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Mm -hmm. δεν είναι. Ε, απλώς θα προσέξουν ότι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μία ειδικότητα ναι. και μέχρι τρει δήμου. Mm -hmm. Αυτή είναι η επιλογή. Δηλαδή, μην δηλώσουν δύο φορές διαφορετική ειδικότητα γιατί θα του πετάξει έξω στο σύστημα. το σύστημα. Ε, Τι άλλο θα πρέπει να προσέξουν. Από εκεί και πέρα, μετράει, θα μετρήσει στη μοριοδότηση η περίοδο τη ανεργία, μέχρι 60 μήνε ανεργία, ένα μόριο για κάθε μήνα. Ναι. Η οικογενειακή κατάσταση, το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα. Η εντοπιότητα. Ε, αυτά κατά κύριο λόγο. Αν έχουν παιδιά, ο αριθμό των παιδιών παίρνει από 10 μόρια. Οπότε θα βγουν θα τα αποτελέσματα, θα, η προσωρινή πίνακα και θα γίνουν ενστάσει. Τα δικαιολογητικά και, ας, είναι πιστεύω, ένα βουνό, κύριε Καραμπέρι. Αν είναι. Ένα βουνό. Τα δικαιολογητικά. Όχι, 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 είναι εύκολο. Είναι εύκολα. Ε, ε, κοιτάξτε, εμεί το σύστημα μέσα mm -hmm. βγάζει αυτόματα. Δηλαδή την ανεργία, ε, το εισόδημα. Τα παίρνουμε αυτόματα, δεν προσκομίζουν τίποτα. Στοτυπία Αυτοί θα προσκομίσουν του μόνο σπουδών, πούμε... τον τίτλο του. Δηλαδή, αν κάποιο προσληφθεί και δηλώσει ότι είναι ηλεκτρολόγο, θα φέρει το πτυχίο του ηλεκτρολόγου. Εάν δεν το έχει, αμέσω θα αποκλειστεί. Ναι. Αυτά τα, τα φέρνουν οι επιτυχώντε όταν παρουσιάζονται αφού πάνε το συστατικό σημείο από εμά και παρουσιάζονται στου Δήμου. Mm -hmm. Εκεί λοιπόν γίνεται το ξεκαθάρισμα. Ωραία. Ε, είναι εύκολη η διαδικασία. Mm -hmm. ε, είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό. 35.000 Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Εσεί θα τα πληρώσετε, κύριε Καραμπέργο. Εμεί εμείς πληρώνουμε. Και εσεί θα επιβλέψετε. Το... Ε, εμεί τα επιβλέπουμε, εμεί πληρώνουμε και χρηματοδοτούμε και του τρει μήνε. Γιατί οι κοινωνικοί πόροι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πρόγραμμα δίνουν μέχρι πέντε μήνε. Mm -hmm. Ο οργανισμό εδώ και μερικά χρόνια έκανε μια μεγάλη υπέρβαση. Και επειδή είδε ότι είναι λίγο το πεντάμινο, το κάναμε οκτάμινο και επιβαρύνεται ο οργανισμό από του δύο σπόρου για του τρει αυτού μήνε που έχουμε προσθέσει. Ωραία. Για την κοινωνική εργασία. Λοιπόν, να είμαστε, λοιπόν, ναι, να είμαστε έτοιμη. σε συνεχή. Λέτε εσεί μέχρι. Πιστεύω τον... το Νοέμβριο θα Νοέμβριο... βγει. Τέλο ναι, Νοεμβρίου. Ναι, ναι, θα βγει. Είναι έτοιμο. Τώρα κάποια τεχνικά προβλήματα προφανώ θα υπάρχουν. Αλλά α το έχουν υπόψη οι τηλεθεατέ να μπαίνουν να βλέπουν. Για να, γιατί δεν δίνουν και σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές ε, ημέρες ε, προθεσμία για να θα κλείσει. Είναι σίγουρο το πρόγραμμα. Ωραία. Για να δούμε τώρα τι άλλα προγράμματα υπάρχουν λοιπόν, και ε, ποιου αφορούν. Κεντρική ναι. Μακεδονία. Τη δημιουργική της την έχει η, η, η Δυτική Μακεδονία. Η Δυτική. Συγκλώμη. Κάνουμε μία επέμβαση ε, με μορφή δύο προγραμμάτων στη Δυτική Μακεδονία. Mm -hmm. ε, αναφέρονται και τα δύο προγράμματα σε νέου και η προσπάθεια είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία αλλά μην μας φύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες φορά... το ένα πρόγραμμα αφορά 300, 300 θέσεις στη Δυτική Μακεδονία mm -hmm. και εδώ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή όλες οι ιδιωτικέ επιχειρήσεις οι ιδιωτικοί φορείς, οι δημόσιοι φορείς οι ενδιαφερόμενοι, οι 300 άνεργοι οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτό το πρόγραμμα δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση εδώ Α. Έτσι θα κάνουν μόνο οι φορεί, είτε είναι ιδιωτικοί είτε είναι δημόσιοι. Mm -hmm. λοιπόν, από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θα ζητάνε, ναι. το, το, σύστημα βλέπουμε, λοιπόν, ειδικέ μα. Οι υπηρεσίε ειδικέ μα θα στείλουν με συστατικά σημειώματα ε, από, το Ταμείο, από, το Μητρό των Ανέργων ε, τα άτομα τα οποία θα ζητάει ο κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Άρα εδώ κάνουν μόνο οι φορεί αίτηση, δεν κάνουν αίτηση οι άνεργοι. Αφορά 300 άτομα. Το άλλο πρόγραμμα mm -hmm. είναι για, ε, και η αμοιβή εδώ θα είναι όσο είναι ο κατώτερος μισθός, γύρω στα 6 εκατοστάρικα περίπου. Και Ωραία. πλήρια του φαρμακευτικού. Οι ηλικίες 18-30. Αυτό είναι 18-30 οι ηλικίε του, 600 ευρώ και είναι διάρκεια σε 7 μηνών. Ναι. Είναι λιγότερο γιατί εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα το πρόγραμμα αυτό. Θέλει να προετοιμάσει και να δείξει στους νέους Πώ είναι ο ιδιωτικό τομέα και πώ είναι ο δημόσιο τομέα. Mm. Εν είδη πρακτική, α πούμε. Ακριβώ. Του 7 μήνε αυτοί ναι. θα έχουν και τι 14 μέρε άδεια, δύο ανά μήνα, την ιατροφαρμακετική του πέντε, θα του όλα κανονικά. Ah, Το άλλο πρόγραμμα, πάλι στη Δυτική Μακεδονία, ενεργοποιείται, αφορά 250 νέου πτυχιούχου, ΤΕΙ και ΑΕΗ. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν το πρόγραμμα αυτό θα το υλοποιήσει η περιφέρεια και όλοι οι εποπτευόμενοι από αυτήν φορείς. Ναι. Εδώ ε, έχουμε αιτήσει. Θα γίνει είναι μόλι βγει και από σήμερα στι 12 το ξεκινάει το μεσημέρι προθεσμία. Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι τι 1 Δεκεμβρίου του 19 στι 12 το μεσημέρι να μπουν μέσα στην σελίδα μα και να κάνουν αίτηση να δούνε. Ποιοι φορεί είναι στο δημόσιο, στην περιφέρεια, ε, τι ειδικότητε και με σύστημα πάλι μοριοδότηση mm -hmm. θα μπορέσουν να κάνουν την αίτησή του και αναλόγω ε, τα μόρια που θα έχουν θα προσληφθούν για ένα χρόνο εδώ. Εδώ είναι μεγαλύτερη η διάρκεια. Ε, οι ηλικίε είναι από 22 έω 39, επειδή είναι πτυχιούχοι mm, αυτοί. Yeah. Και εδώ, εδώ όμω ανεβάζουμε πάρα πολύ το, τα ποσά. Δηλαδή, ένας πτυχιούχος ε, ΑΕΗ θα πάρει 1.040. Μάλιστα. Ένας των ΤΕΗ θα πάρει 990. Εάν εδώ υπάρξουν μεταπτυχιακά ή διδακτορικά, αυξάνονται κατά 50 και 100 ευρώ επιπλέον. Ένα χρόνο, λοιπόν, εδώ έχουμε επιδότηση. Ε, και αυτοί με το 200... που ολοκληρώσουν αυτό τον ένα χρόνο έχουν την δυνατότητα αυτοί, να συμμετάσχουν κοιτάξτε, αμέσως μετά σε κάποιο επόμενο θα είναι ένα πρόγραμμα. διαβατήριο, γιατί αυτά τα προγράμματα... Με τον πιστοπίση... Θέλω να πω δεν υπάρχει νόμο ο οποίο να του απαγορεύει για ένα διάστημα να συμμετάσχουν σε ένα άλλο ο, πρόγραμμα. Μπορούμε, Μπορεί αυτό μπορούνε, να γίνει Μπορούν και μπορούν, μάλιστα, και αν γίνει και μια προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, να ε, επιδοτηθούν επειδή έχουν αυτή την ε, προτεραιότητα. Να προτεραιότητα, να το προτεραιότητα και έχουν παρακολουθήσει και έχουν δουλέψει στι υπηρεσίες του Δημοσίου. Mm -hmm, mm -hmm. Άρα λοιπόν, α το έχουν οι τηλεθεατές, ειδικά τη Δυτικής Μακεδονία, υπόψη και αυτό. Δύο προγράμματα ξεκίνησαν από σήμερα αυτά. Το ένα δεν έχει περιθώριο ημερομηνία λήξη. Ναι. Το πρώτο. Το δεύτερο όμω έχει 1 Δεκεμβρίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο αριθμό ποιο είπαμε ότι είναι. Είναι 300 το πρώτο, και ιδιωτικό το... και δημόσιο τομέα, και 250 το οι υπηρεσίε τη Δυτική Μακεδονία τη Περιφέρεια. Μάλιστα. Με το θέμα των Δήμων τώρα, τι γίνεται. Μαθαίνω ότι και εκεί θα υπάρξουν προσλήψει. Θα Πότε υπάρξει όμως... ένα πρόγραμμα. Πιστεύω να προλάβουμε μέσα το έτο να ναι. το κάνουμε. Είναι 2.000 θέσει. Ναι. Έχει δουλευτεί αυτό πάρα πολύ από τι υπηρεσίε και από τη διοίκησή μα. Θα αφορά 2.000 θέσει στου Δήμου ηλικία 55 έως 67. Εδώ όμω θα έχει διαφορά από το προηγούμενο πρόγραμμα που είχαμε, που αναφέρεται σε Δήμου οι οποίοι έχουν δημοτικέ επιχειρήσει που έχουν οικονομική δραστηριότητα. Εδώ αυτό θα είναι καθαρά. Σε Δήμου χωρίς να υπάρχει δέσμευση να υπάρχει ε, κάποια οικονομική δραστηριότητα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν οι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα για ένα χρόνο και πιθανόν με επέκταση για έναν χρόνο ακόμα να προσλάβουν άτομα ηλικία 55 έως 67. Είναι η κρίσιμη αυτή η ηλικία, είναι οι συνάνθρωποι οι δικοί μα οι οποίοι για λίγα ένσημα δεν μπορούν να βγουν σύνταξη, αλλά θα mm -hmm. δώσουμε τη δυνατότητα σε 2.000 άτομα, όποιοι έχουν πρόβλημα και του λείπουν έστω λίγα ένσημα, να έρθουν οι Δήμοι και να ολοκληρώσουν. Αυτό είπατε, τι διάρκεια θα είναι. Ένα έτο θα είναι, έτος. αλλά πιθανόν να ακολουθεί και δεύτερο έτο. Α, Γιατί έτσι το αυτό. ήταν και, και, το, προηγούμενο. το προηγούμενο, το οποίο είναι ανοιχτό mm -hmm. στου Δήμου, δεν έχει κλείσει το πρόγραμμα γι' αυτό. Είναι, αλλά αναφέρεται σε δημοτικέ επιχειρήσει. Δήμοι οι οποίοι έχουν δημοτικέ επιχειρήσει που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Είναι δύσκολο γιατί πολλοί Δήμοι δεν έχουν δημοτικέ επιχειρήσει με οικονομική δραστηριότητα. Mm -hmm. Γι' αυτό και το αφήσαμε ανοιχτό και δεν κλείνει αυτό το πρόγραμμα. Αλλά με το καινούριο αυτό το πρόγραμμα θα δώσουμε δυνατότητα σε όλου του Δήμου να έχουν πρόσβαση για να πάρουν άτομα τα οποία. Και προσόντα έχουν, γιατί δεν είναι ακούει τη ηλικία μεγάλη, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά προσόντα. Επέβαι. Πολλά προσόντα, αλλά η ηλικία δυστυχώ του αφήνει έξω, γιατί ο επιχειρηματία σας εύκολα δεν. Ναι, ναι. Πού διάβαζα σε μία... Οι ε... δίμη, ναι. Οι Δήμοι ότι θα το αξιοποιήσουν. Ναι. Διάβαζα εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα, το βλέπετε κι εσεί, συνταξιούχοι, πριν λέει, ε, για όσου εργάζονται. Ναι. Ε, θέλω λίγο το σχόλιο σα αυτό. Θα παρακρατείτε λέει μόνο το 30%, 30 τη σύνταξη αντί παλιά... η 60% που ισχύει σήμερα. Ναι. Είναι καλό αυτό. αυτό. Είναι καλό και έξυπνο γιατί ε, υπάρχουν άνθρωποι που βγήκαν στη σύνταξη αλλά είναι νέοι. Πολύ νέοι, φυσικά. Και έχουν θέλουν δραστηριότητα. Βέβαια, το <laughs> α, ήταν αντικείμενο αν τον έχει κρατήσει 60% της σύνταξη. Άστο και <laughs> Ενώ με το 30. Νομίζω ότι είναι θα μια πολύ καλή αυτό και έξυπνη Αυτό με τη σειρά ιδέα. του όμως δεν θα επηρεάσει με έναν τρόπο του νέους άνεργου. Ε, ασφαλώς. Αλλά σκεφτείτε ότι ε, δεν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα δουλέψουνε συνταξούχοι. Και ειδικά ο συνταξιούχο, άμα μάθει σε έναν τρόπο ζωή, μετά δεν τον αλλάζει εύκολα. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι και δραστήριοι έχω την αίσθηση ότι ε, είναι πάρα πολύ καλό μέτρο και ε, είναι έξυπνο αυτό που κάνανε από το 60 στο 30 είναι... Τι προσδοκάτε από την κυβέρνηση γιατί είναι η πρώτη φορά που τα λέμε με τεκλογικά κύριε ε, Νομίζω ότι έχει δείξει καλό πρόσωπο mm -hmm. και προς τα έξω και προς ε, την κοινωνία. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Στο Ειδικά, δικό, σας στο δικό τον μας τομέα, τον τομέα ναι. ε, νομίζω ότι ε, θα γίνει μια πολύ καλή δουλειά. Ήδη επεξεργαζόμαστε διάφορα προγράμματα. Θα κάνουμε συγκεκριμένε παρεμβάσει. Πιάσαμε τώρα την κεντρική κάτι έτσι ριζικά. Θα πιάσουμε και την κεντρική. Κοιτάξτε, ο οργανισμό ριζικά δεν μπορεί να αλλάξει. Έχει συγκεκριμένε δομέ, συγκεκριμένε ο δράσει. Οργανισμό, όχι, αλλά η φιλοσοφία του. Η φιλοσοφία είναι. θα αλλάξει, ναι. Ε, Γιατί κατεύθυνση. θα επεμβαίνουμε, όχι για να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, αλλά θα, θα βρίσκουμε το πρόβλημα και εκεί θα επεμβαίνουμε. Το ίδιο θα κάνουμε και στην κεντρική Μακεδονία. Ξεκινήσαμε από τη δυτική, θα το κάνουμε εδώ στην κεντρική και προτεραιότητα έχει η δυτική Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Mm -hmm. Μετά θα πάμε στη βιομηχανική περιοχή του Κυλκί, στην Τέο, γιατί τώρα δεν υπάρχει, τώρα, δεν έχει μείνει τίποτα. Ναι. Θα κάνουμε παρεμβάσει τέτοιε στοχευμένε πλέον. <laughs> Διάβαζα το πρωί ε, μία ειδήση που έχει να κάνει με το πρόγραμμα 22-29, αν σα λέει κάτι ε, και το οποίο αφορά πέντε νέου πεντέμιση χιλιάδες νέους και κάνει λόγο για παράταση του προγράμματος. Ναι αυτό το πρόγραμμα αυτό... ήδη κρέχει mm -hmm. ε, έχουμε και εμείς στην υπηρεσία μας έχουμε πάρει νέους επιστήμονες ναι. με το πρόγραμμα αυτό και δεν σας κρύβω ότι ε, η αίσθηση και ε, η άποψή μου για αυτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν είναι όχι καλή απλώς mm. αλλά είναι και προσόντα έχουν πάρα πολλά, αλλά και έχουν τη δυνατότητα αμέσω να μπουν μέσα στον οργανισμό, να δουν τη φιλοσοφία του και να ενσωματωθούν. Γι' αυτό λοιπόν και εμεί κάνουμε μια προσπάθεια, στηρίζουμε αυτή, ζητήσαμε και από τη διοίκηση και μάλιστα την Τετάρτη, ε, νομίζω αυτή ή την άλλη, θα γίνει μια συγκέντρωση πανελίνια του Υπουργείου Εργασία κάτω από τα παιδιά αυτά. Ε, εμείς έχουμε στηρίξει σαν περιφερειακή διεύθυνση από εδώ το αίτημά τους. Και ζητήσαμε από τον διοικητή ε, να μπορέσει να δώσει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο όπω δίνουμε στα προγράμματα υγεία. Ναι. Δώσαμε και δεύτερο και τρίτο. Mm -hmm. ε, και μάλιστα τώρα. Είστε αισιόδοξο το... τώρα για την εκλογή αυτή. Πιστεύω αυτής ότι της... θα γίνει. Ναι. Ναι. Θα γίνει γιατί τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε και μπήκανε κατευθείαν στα βαθιά νερά. Άρα το έργο που επιτελούν είναι πολύ σημαντικό. Yeah, ε, δηλαδή να τους, τους εκπαιδεύουμε ή κάντε βοηθητικέ δουλειέ κάνουν δουλειέ περισσότερο από όσο κάνουν και μόνοι οι μόνιμοι υπάλληλοι. Έχουμε και φυσικά τηλεφωνήματα από τηλεθεατέ. Μία ερώτηση θα σα θέσω. Πότε θα δοθούν οι οριστικοί τίτλοι για τι εργατικέ κατοικίε. Εδώ είναι ένα θέμα, αυτό παλεύω. Των διαβατών τώρα. συγκεκριμένα, τι ναι, τις Ναι, και των διαβατών και έχουμε και άλλε περιπτώσει. Ε, ξέρετε, εμεί δεν είχαμε καμία σχέση με το αντικείμενο αυτό. Ναι. Εδώ τώρα και 7 χρόνια από το 12 που γίναμε καθολικοί διάδοχοι των δύο οργανισμών αυτών, ναι. έχουμε δει και ακόμα δεν έχουμε και πλήρη εικόνα τι γίνεται. Mm -hmm. ε, Α, τόσο πολύ. Τεράστια ακίνητη περιουσία. Ε, δεν εφαίνεται και πουθενά. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί οικισμοί, υπήρχαν πολλά διαμερίσματα. Καταπατημένα. Οικόπεδα καταπατημένα. Ε, στα δικαστήρια χαμένες εδώ και 25 χρόνια ε, ενστάσεις κλειστά, τα οποία διαμερίζουμε, τα οποία για να τα δώσουμε μετά 25 χρόνια πρέπει να τα ξανακάνουμε ή να τα γκρεμίσουμε και να τους δώσουμε. Χαοτικό ακούγεται αυτό κύριε Καραπέλη. Ε, Γίνεται μια προσπάθεια, τώρα στην ερώτησή σας δεν είμαι σε θέση να απαντήσω γιατί χειρίζεται από τη ε, διοίκηση το θέμα αυτό, η αρμόδια διεύθυνση, ε, ναι. mm -hmm. αλλά πιστεύω ότι τελειώνουμε, είμαστε προς το τέλος. Και με αυτό που με ρωτήσετε, και με το κτηματολόγιο. Γιατί και εκεί, αν δεν τρέχουμε να προλάβουμε τα κτηματολόγια, γιατί θα χάσουμε αλλιώ τα δικαιώματα. Πόσα ε, δηλαδή ένας... χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, κύριε Καραμπέλη. Αυτό τι να σας πω τώρα. Ε, το ότι δεν έγινε αυτό και ότι έκλεισαν αυτοί οι οργανισμοί δεν είναι τυχαίο. Διότι ήταν λίγο χαλαροί οι ρυθμοί σε όλα αυτά μέσα. Ε, τι να πω, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να Πάντως, ή, Να κάνουν υπομονή λίγο, θα, θα το ολοκληρώσουμε. Θα τελειώσει. Ε, Πώ υπομονή. Τι να σα σου... πω. Δύο, μπορούσα... τρία, τέσσερα χρόνια. Ε, δεν νομίζω τόσο ότι θα πάει. Α, νομίζω μέσα σε ένα χρόνο θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Ένα χρόνο ναι, είναι ακόμα ναι, λοιπόν. Ναι, γιατί ε, ήδη δυναμώσαμε και τι περιφέρειε. Να σκεφτείτε ότι εμεί εδώ είμαστε από του τυχερού γιατί έχουμε έναν δικηγόρο και φέτο μα ήρθε ακόμα ένα-δύο. Εκτός τη Αθήνα, δεν έχει καμία άλλη περιφέρεια δικηγόρο στον ΟΑΕΔ που να ασχολείται με τα θέματα. Αλλά αυτά είναι πρωτόγωνα πράγματα. Ναι. Δεν έχει, δυστυχώ. Εμεί είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε δύο ναι. και τρέχουμε και έχουμε και άλλου δύο με αυτό το πρόγραμμα νομικού. Ένα τέτοιο οργανισμό να έχει μόνο δύο ναι, δικηγόρου ναι. με το που το ακούει, είναι δυνατόν η, να είναι μόνο η δύο και εσείς καθηκεία, είστε χαρούμενοι με δύο. Η αριστεία δεν είχε ποτέ. Η εργατική κατοικία όμω που είχε τέτοια θέματα σοβαρά. Ε, η κεντρική, η ανατολική. Και η Δυτική Μακεδονία είχαν ένα δικηγόρο. Απίστευτο. Ναι. Τον οποίο κληρονομήσαμε εμεί, αλλά τι να κάνει ο άνθρωπο. Ε, ε, δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Ευτυχώ έχουμε και μια δομή με ε, καμιά δεκαριά άτομα στην Ερυθρού Σταυρού. σταυρού και το και του βάλαμε εκεί με του μηχανικού και τρέχουν. Άρα λέτε ένας χρόνος. Ναι, ναι, σε ένα χρόνο. Ναι, ένα χρόνο θα τα πούμε ξανά πάλι. Εντάξει, κύριε Καραμπέρη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που σε σήμερα εδώ πέρα. Μάθαμε περισσότερα, μα καθημερινά όταν το Εγώ είμαι στη διάθεσή σα.